πρώτη ερώτηση που έχω να τις κάνω εγώ είναι αν έχει το, πώς το είπαμε, το ποθενέσχες έτοιμο. Ναι, έτοιμο, πανέτοιμο. Πανέτοιμο. Καταλαβαίνετε τώρα το ότι μην έχουμε πελά. Πανέτοιμο, γιατί καταλαβαίνουμε ναι, ότι δεν κινούμαστε χωρίς αυτό. Ναι, και μην πάμε τώρα τελευταία στιγμή. Είναι το θέμα των ημερών. Ναι, το θέμα των ημερών. Δεν πάμε πουθενά χωρίς ποθενέσχες. Έτσι. Λοιπόν, τακτοποιημένη φωτσοί σας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα. Τι είναι αυτό που ακούτε περισσότερο τον τελευταίο καιρό, γιατί έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο, είστε και γιατρός, θα περάσουμε και σε αυτά, γιατί έχουμε και πολλά σε αυτά να πούμε. Όχι για κανένα λόγο, γιατί εφαρμόζονται και πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν να κάνουν και με την υγεία. Αλλά στην επαφή με τον κόσμο, τι είναι αυτό που ακούτε περισσότερο? Δυσαρέσκεια ακούμε, απογοήτευση από τα διέξοδα που έχει φτάσει πολλοί κόσμος, δυσκολία να τα βγάλει πέρα, δυσκολία να βγάλει το μήνα, ακρίβεια. Το και... μισό μήνα τον βγάζουμε πάντως, κυρία Σταματέλου. Μέχρι τις 15 είμαστε καλά. Κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Όχι, όχι, γιατί μερικές φορές τα φορτώνουν κιόλα. Αρχίσουμε να κοιτάζουμε, εφόσον δεν μπορούμε να βρούμε άλλες πολιτικές στο συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα. Μήπως είναι μεγάλες. Προσθέτει το μετρικό σύστημα. Το μετρικό, δηλαδή οι μέρες είναι πολλές για ένα μήνα. Πρέπει να τις κάνουμε λίγο λιγότερες. Τι να σας πω, είναι να το συζητήσουμε. να το βάλουμε ζήτημα. Α, το δούμε και αυτό. Ναι. Μήπως έτσι, κανονισμός. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος είναι, πώς να το πω, αυτή, εισπράττουμε όλη αυτή τη δυσαρέσκεια για την κατάσταση που ζει. Και εμείς, ξέρετε, κάναμε μια προσπάθεια από την πρώτη στιγμή να βάλουμε στη συζήτηση αυτά που κατά τη γνώμη μας πρέπει να είναι τα βασικά κριτήρια που να έχει όλο στο μυαλό του πριν πάει στην κάλπη. Σωστά. Κάναμε προσπάθεια να εξηγήσουμε ότι όλο το φάσμα της ζωής του, πάρα πολλές πλευρές έρχονται σαν οδηγίες κατευθύνσεις και γίνονται νόμοι του κράτους και καθορίζουν το πώς θα ζήσουμε. Στη συζήτηση με τον κόσμο, γιατί ξέρετε, και αυτή η δυσαρέσκεια και η οργή και η ανάκτηση που νιώθει η μεγαλύτερη πλειοψηφία εκφράζεται βέβαια και σε κάποιες δημοσκοπήσεις που βγαίνουν, που δείχνουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από 50%, να βλέπει με σκεπτικό μάτι την πορεία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Να εκδηλώνει και σε αυτό το ζήτημα δυσαρέσκεια, καταλαβαίνοντας. Ναι, και καλά κάνετε και το αναφέρετε προς επίρρωση αυτών που λέτε, να πούμε ότι με τις δημοσκοπήσεις που είχαμε σε προηγούμενες ευρωεκλογικές αναμετρήσεις είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι, γιατί εκτός από αυτά που βλέπει και βιώνει, ξέρει ότι και την επόμενη μέρα έχει και άλλα μέτρα σκληρά στην οικονομία, στα εργασιακά, στο φορολογικό, στην υγεία. Το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης στη συνεντεύξη όπου σταθεί και που βρεθεί. Θέλουμε το OK για να προχωρήσουμε στις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό που ονομάζουν μεταρρυθμίσεις αφορά σκληρά αντιλαϊκά μέτρα, προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, προαπαιτούμενα του Συμφώνου Σταθερότητας, όλων των κατευθύνσεων που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε ότι μπορεί να εκφραστεί, να γυρίσει την πλάτη πραγματικά σε όλα αυτούς τους ψευτοκαυγάδες που γίνονται, να μην αφορά κανέναν, και αυτή την αηδία που προκαλεί αυτή η συζήτηση για το πόσα σπίτια και πόσα εκατομμύρια έχει ο καθένας, σε συνέχεια της προηγούμενης από προσανατολιστικής αντιπαράθεσης, ποιος είναι πιο celebrity στα ψηφοδέλτια, ποιος παίρνει πίσω κιλό φέτα, ποιος ένα και πόσο κάνει. Ναι. Θα θυμάστε πως στάσαμε μέχρι εδώ. Ναι. Να γυρίσει την πλάτη και να επιλέξει να εκφραστεί με το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Γιατί πραγματικά έχει σημασία την επόμενη μέρα να βγει, να σταλεί το μήνυμα της αντεπίθεσης και της αντίστασης και να έχει μαζί και ένα μήνυμα αισιοδοξίας και αντεπίθεσης στο που ζούμε. Και στον ελληνικό λαό και στους λαούς της Ευρώπης. Την επόμενη μέρα εμείς θα είμαστε εκεί που χρειάζεται. Θα είμαστε δίπλα στον κόσμο, στη συλλογική διεκδίκηση. Γι' αυτό πρέπει να είναι πιο δυνατό το Κομμουνιστικό Κόμμα και εκεί που παίρνονται αυτές οι αποφάσεις και εκεί που ανατρέπονται. Στους δρόμους του αγώνα δηλαδή. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή είστε νέος άνθρωπος, έρχεστε προφανώς και με νέους ανθρώπους, δεν αποτυπώνονται με τον ίδιο τρόπο η οργή, η αγανάκτηση. Ενδεχομένως θα έχετε ακούσει και κόσμο ο οποίος λέει τώρα ρε εσύ, τώρα τι τέτοιο, όλοι οι ίδιοι είναι, δεν πάω να ψηφίσω και τα λοιπά. Ο φόβος για την αποχή είναι υπαρκτός και μάλιστα θα μιλάμε ενδεχομένως και για ποσοστά τα οποία δεν τα έχουμε ξανασυναντήσει, κυρία Σταματέλου.
Να το δούμε αυτό, πώς θα είναι. Το κάλεσμα ισχύει και για την αποχή. Εμείς εξηγήσαμε ότι η αποχή δεν αποτυπώνεται με κάποιο τρόπο. Ο καθένας την ερμηνεύει και κατά το δοκούν, εδώ που τα λέμε. Αλήθεια. Έτσι αυτό. Και αλλιώς και 30% να είναι η συμμετοχή, που λέει ο λόγος. 21 ευρωβουλευτές θα βγουν την Κυριακή το βράδυ από τη χώρα μας. Οπότε δεν, και επίσης δεν είναι και χαλαρή ψήφος. Όλη η αντιπαράθεση που έγινε, αυτό που είπαμε και αμέσως πριν, και το υποτονικό κλίμα, το ότι δεν έγινε ουσιαστική συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα, είναι ζήτημα. Γι' αυτό εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι δεν είναι μια χαλαρή ψήφος. Αφορά τους πάντες, την καθημερινότητά του. Είτε, πώς να το πω, είτε έχει γνώση όλων των αποφάσεων που παίρνονται, είτε βλέπει γύρω του, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Και εμείς θα επιμείνουμε μέχρι και τελευταία στιγμή, πώς να το πω, μέχρι και το κλείσιμο που είναι της προεκλογικής περίοδου, να πούμε ότι έχει σημασία. Είναι, η μάχη δίνεται και με αυτόν τον τρόπο, και με την κάλπη. Και την επόμενη μέρα, αλλά πρέπει να σταλεί το μήνυμα από αυτή την κάλπη. Δεν μπορεί να πει κανείς, θα δω, αν μένα, αλλά δεν γίνεται να μην υπάρχει συμμετοχή. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να υπάρχει και αγώνα την επόμενη μέρα, έτσι όπως θα πρέπει να υπάρχει, αν δεν υπάρχει συμμετοχή στις κάλπες. Δεν γίνεται να συναντηθείς με κάποιους που δεν έχει, που δεν έχει συναντηθεί. Καμιά φορά υπάρχει κάποιος που δεν θέλει να ασχοληθεί και δεν εντάξει, ναι, να αλλά... απέχει και από άλλες δραστηριότητες. Ωραία, ωραία. Για μας είναι πολύ σημαντικές. Βέβαια. Το σωματείο του, το σύλλογό του, όλους τους κοινωνικούς αγώνες, τους εργατικούς αγώνες που γίνονται. Καμιά φορά πάνε μαζί. Αλλά ακόμα και κάποιος που θέλει να στείλει ένα μήνυμα, του λέμε ότι υπάρχει το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος για να στείλει αυτό το μήνυμα. Έχει σημασία να πάνε όλοι. Δεν είναι χαλαρή η ψήφωση ευρωεκλογές. Και αυτή η αποστροφή για όλο το κλίμα που επικρατεί, για αυτή την κουβέντα που γίνεται, μπορεί να εκφραστεί και να, πώς να το πω, να δώσουμε ένα χαστούκι σε αυτή την πολιτική. Και στο 41% που μας πλασάρει η Νέα Δημοκρατία και σε όλους τους άλλους που καλλιεργούν αυταπάτες, ακόμα και τώρα, ότι μπορεί μια άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει του δικαίου, των λαών. Αυτά δεν γίνονται. Είναι συγκεκριμένο πράγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με συγκεκριμένες... Πρέπει να κοπεί ο αέρας σε όλους αυτούς. Είστε γιατρός, είστε παθολόγος, είστε στον Ευαγγελισμό. Δεν έχετε κανένα προβληματάκι, έχουν γίνει προσλήψεις τώρα. Εντάξει, τελειώσαμε νομίζω. Όπως λέει και ο υπουργός μας, όλα καλά στον Ευαγγελισμό, δεν έχει ελλείψεις ο Ευαγγελισμός. Ναι. Άμα το λέει, δεν ξέρουμε πού να κάθε χωρά μα. Όλο μετριόμαστε και όλο είμαστε λιγότερο. Είναι σαν να λέμε εμείς εδώ στο στούντιο που έχουμε κλιματισμό σε ένα δροσερό από μεσήμερο του Ιουνίου. κάπως έτσι. Ναι. Και έχει πλασαριστεί πολύ και αυτό προεκλογικά. Δηλαδή το ότι έχουν γίνει προσλήψεις, ότι η προτεραιότητά μας είναι η υγεία, ότι θα συνεχίσει να είναι και από τα θέματα τα οποία θα συντράβουμε θετικά και μετά τις εκλογές κτλ. Αυτό είναι αλήθεια, ότι η προτεραιότητα είναι η υγεία. Καλά, αλλά εντάξει, έχει και άλλη ανάγνωση. Έχουν διαφορετικές προτεραιότητες οι κυβερνώντες σε σχέση με τις προτεραιότητες που ορίζουν οι υγειονομικοί και οι ασθενείς. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση, έτσι όπως διατυπώνει τη θέση για την υγεία, είναι να συνεχίσει τη μετατροπή του δημόσιου συστήματος υγείας σε κατόνομα δημόσιο και τα νοσοκομεία σε κάποιες μονάδες αυτοχρηματοδοτούμενες. Δηλαδή το κράτος να απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει συλλογικά να καλύπτει την υγεία του πληθυσμού και ό,τι περιλαμβάνει αυτή η έννοια, και από εκεί και πέρα όποιος βάλει το χέρι στην τσέπη θα έχει και το κάτι παραπάνω. Θα εξασφαλίζει μόνο να μην πεθαίνει ο κόσμος, πώς να το πω, έξω από τα επίγοντα των νοσοκομείων. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι να καταργηθεί η σχέση μόνιμης απασχόλησης στο δημόσιο σύστημα υγείας. Γιατί και οι προσλήψεις που γίνονται και παρουσιάζει είναι κατά κύριο λόγο ορισμένου χρόνου. Έχουμε συναδέλφους επικουρικούς, έχουμε συναδέλφους μέσω ΑΕΔ, έχουμε συναδέλφους ειδικευόμενους, έχουμε συναδέλφους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Εδώ στον Ευαγγελισμό έχουμε δεκάδες συναδέλφους στην καθαριότητα, οι οποίοι δεν ξέρουν αν θα δουλεύουν 1η Ιουλίου. Δίνεται σε εργολάβο η καθαριότητα. Βέβαια, ναι. Έχουν άλλες προτεραιότητες η κυβέρνηση για το μέλλον όλων αυτών των ανθρώπων. Πλασάροντας προσλήψεις αυτό, το ξέρετε κυρία Σταματέλου. Κοιτάξτε, όποιος έχει την ελάχιστη σχέση με ένα νοσοκομείο καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να σταθεί δημόσια υγεία με εργαζόμενους που δεν ξέρουν αν θα είναι εδώ σε 2 μήνες. Καλά. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Όποιος έχει την ελάχιστη σχέση έχει παρακολουθήσει με τα ίδια του τα μάτια
ότι η χρόνια υποστελέχωση έχει οδηγήσει σε πάρα πολύ μεγάλα κενά σε τμήματα, έχει οδηγήσει τμήματα να κλείσουν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι 17 νοσοκομεία στη χώρα κλειστά την τελευταία δεκαετία, χωρίς καμία πρόβλεψη να ξανανοίξουν και να λειτουργήσουν πλήρως τελεχωμένα. Mm. Και στην περιφέρεια προφανώς, όχι μόνο στην Αθήνα. Στην περιφέρεια είναι πολύ πιο έντονα τα προβλήματα. Με ελλείψεις σε γιατρούς. Κοιτάξτε, οι προσλήψεις που κάνουν, οι μόνιμες προσλήψεις, δεν φτάνουν ούτε να αντικαταστήσουν αυτούς που συνταξιοδοτούνται. Μάλιστα. Υπάρχει κόσμος που παρετείται, υπάρχει κόσμος που λύγει η σύμβασή του, υπάρχουν προβλήματα. Και υπάρχει και η αιμορραγία για οικονομικούς λόγους που και αυτή έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Ναι, φυσικά, και είναι δεδομένο. Νομίζω ότι οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους και τα στοιχεία. Και όποιος έχει την ατυχία να επισκεφθεί τμήμα επιγόντων περιστατικών μεγάλου νοσοκομείου, έχει βιώσει αναξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας, αναξιοπρεπείς συνθήκες εξέτασης που δουλεύουν οι συνάδελφοί μας και εξετάζουν κόσμο που προσέρχεται. Οι υποδομές των νοσοκομείων δεν φτάνουν να καλύψουν τους ασθενείς. Mm. Τώρα έρχονται συνεχώς καταγγελίες, επειδή είμαι και στην Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών, από όλα τα νοσοκομεία της χώρας, και για την υπερπληρότητα, για τις βάρδιες που δεν φτάνουν, όλα τα νοσηλευτικά τμήματα. Τώρα να σας το πω, γιατί έχω περάσει καμιά 40 νοσοκομεία λόγω της προεκλογικής περίοδου. Είναι με ένα πρόγραμμα στο χέρι και κοιτάνε πώς θα βγει η επόμενη εβδομάδα, πώς θα βγουν οι άδειες του καλοκαιριού. Δεν βγαίνουν τα νούμερα με τίποτα. Και μιλάμε για συναδέλφους με δεκάδες χρωστούμενα, ρεπό, άδειες που έχουν βάλει πλάτη. Καλά, πιστεύω ότι αυτά έχουν χαθεί πλέον και ιδιαίτερα. Άμπραβο. Από τον κορονοϊό και μετά νομίζω ότι αυτό το πράγμα έχει χαθεί μπάλα στην κυριολεξία. Ναι, αλλά ξέρετε, το ότι έφτασε το δημόσιο σύστημα υγείας στα χάλια που είχε όταν το βρήκε η πανδημία, οι ίδιες συνταγές ακολουθούνται και τώρα. Συγχωνεύσεις, κλεισίματα. Απολύσεις προσωπικού εργασίου. Καλά, εδώ ετέθηκε σοβαρά και το ενδεχόμενο και το αν θα πρέπει να πάρουμε και γιατρούς, γιατί μετά την πανδημία ενδεχομένως να μην τους θέλαμε κιόλας. Ετέθηκε αυτό το ερώτημα δημοσιογραφικά. Ναι, έχουμε ακούσει πολλά. Εδώ ακούσαμε ότι κινητοποιούμαστε επειδή είναι προεκλογική περίοδος. Οι συνάδελφοι που δεν μπορούν να καλύψουν τα χειρουργεία έχουν προειδοποιήσει χρόνια και κάθε τόσο βγαίνουν και κινητοποιούνται και με πιο οξυμένες μορφές. Και πριν 6 μήνες και πριν 2 χρόνια πάλι έφτασε στο σημείο ο Υπουργός Υγείας να κατηγορήσει ότι είναι προεκλογική κίνηση για να βλάψουμε την εικόνα της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Νομίζω θα πρέπει να βγούμε πάλι για παλαμάκια στα μπαλκόνια. Ναι, τα παλαμάκια. Νομίζω είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Τώρα έχει ζέστη, δεν βγαίνουμε στα μπαλκόνια. Ναι, σωστό. Λοιπόν, μια που είπατε για χειρουργία, τα απογευματινά δουλεύουνε. Όχι όπως θα ήθελε και όπως το προετοίμαζα. Μάλιστα. Ναι, γιατί άλλαξε και τα ρήφα τώρα. Όταν μπαίνουμε στον ανταγωνισμό, ξέρετε, ανεβαίνουν. Ναι. Είναι άλλες οι τιμές που συμφωνήσαμε. Και όταν βγαίνει στην αγορά, αλλάζουν. Ναι. Ναι, προσφορά, ζήτηση. Τι να κάνουμε. Σίγουρα και σε αυτή την προσπάθεια που κάνουν να τα προχωρήσουν σε κάποια νοσοκομεία, αν και στην πλειοψηφία δεν βγαίνει λόγω αντικειμενικής έλλειψης προσωπικού, δεν μπορούν, δουλεύουν ήδη στα όρια τους. Δεν είναι ελάχιστη η συμμετοχή και αποδείχθηκε ήδη ότι δεν είναι ένα μέτρο που στόχευε το να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς που περιμένουν στις λύσεις της ντροπής για ένα χειρουργείο. Είναι ένα βήμα παραπάνω στην λειτουργία του νοσοκομείου σαν επιχείρηση ΑΕ. Έχουμε και πρόσφατα παραδείγματα με ασφαλιστικά πακέτα που καλύπτουν απογευματινά χειρουργία. Έχουμε περιστατικά που μπαίνουν που δεν είναι καν στη λίστα αναμονής. Απλά τους λένε, έχουμε και αυτή την επιλογή. Θέλετε την Παρασκευή, για παράδειγμα. Να και οι επιλογές. Δεν ήταν τέτοιο μέτρο αυτό που είχαμε προειδοποιήσει. Η νομιμοποίηση πέρα από το ανήθικο της ψήφισης αυτού που έχουμε κάνει όλων των ειδών της παρεμβάσης. Ό,τι πιο ανήθικο, εγώ θα πω. Ναι, ναι. Και προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας έγινε από την Ομοσπονδία για να ακυρωθεί, γιατί ακόμα και, πώς το πω, και το νομικό μέτρο. Προς τιμή της πλειοψηφίας των συναδέλφων δεν έχουν αγκαλιάσει αυτό που ήθελε πολύ ο κύριος Υπουργός. Και εδώ τι δείτε το θέμα τώρα, πώς θα το λύσουμε αυτό. Γιατί πρέπει να σκαρφιστούμε και καινούριο αφήγημα για να μπορέσουμε να το λύσουμε. Έτσι, γιατί άμα δεν προχωρήσουμε. Υπάρχει μια πρόταση, θα σας φανεί εξωφρενική, αλλά υπάρχει η πρόταση. Συνηθίσαμε, για ρίχτε την. Να ανοίξουν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες και να λειτουργήσουν. Ως αίθουσες μόνες τους. Αυτό στον αυτόματο. Χρειάζεται νοσηλευτικό προσωπικό. Ναι, μια μικρή λεπτομέρεια, ας τη δούμε. Υπάρχει μια τέτοια, πώς θα το, ακραία πρόταση να ανοίξουν για να μπορεί να εξυπηρετεί το κόσμος. Υπάρχουν στελεχωμένες αίθουσες χειρουργείου αυτή τη στιγμή που είναι και τις κοιτάμε. Γιατί δεν παίρνουν το απαραίτητο προσωπικό. Θα κάνουμε την καρδιά μας. Ξέρω ότι λέμε παράλογα πράγματα, αλλά τι άλλο.
Ναι, θα κάνουμε την καρδιά μας πέτρα, θα το δούμε και αυτό. Είναι έτσι μια άποψη που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και στην ερώτηση την κάναμε πολλές φορές και στο Υπουργείο στις συναντήσεις. Δεν είναι πώς να το πω, στο πρόγραμμα το άμεσο του, θα σας ειδοποιήσουμε. Στην ατζέντα της κυβέρνησης. Αν αλλάξει κάτι θα μας ειδοποιήσουμε. Ωραία, εντάξει. Και εσείς μην κλείνετε τα κινητά. Να τα έχετε. Έστω και σε πτήση, μήπως έρθει κανένα μήνυμα. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, κύριε Σταματέλο. Ευχαριστώ καλή πολύ για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια να έχετε. Κλείσαμε αυτή την περίοδο. Πιστεύω να αποτυπωθεί όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε. Εδώ θα είμαστε εμείς και την επόμενη μέρα. Αλλά έχει τη σημασία του τι θα βγάλει κάλπη την Κυριακή. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια και καλή επιτυχία.